Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τον καλό φίλο οικονομέτρη αναλυτή, τον Γιώργο τον Αδαλή. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Τι γίνεται? Καλή σαρακοστή να έχουμε. Ναι. Αυτά που γίνονται δυστυχώς είναι αυτά που δεν λέγονται. Και αυτά που λέγονται είναι αυτά που δεν θα έπρεπε να μας απασχολούν καθόλου. Σωστό αυτό. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει αυτά που γίνονται και δεν λέγονται. Να μας πεις μερικά από αυτά σήμερα. Ό,τι θέλεις. Στη διάθεσή σου πάντα. Πάντως αυτό το τελευταίο σχόλιο του καπετάνιου. Ναι. Μίζει συγχαρητηρίων. Είχε μόνο μία έλλειψη. Ξέχασε. Την επισητιστική κρίση που δεν ήρθε ακόμα και δεν την αναγνωρίζουν ακόμα. Ναι, σωστό αυτό που λες. Ναι, γιατί και εσείς από αυτούς που το έχει αναφέρει, αλλά δεν την είδαμε, θα σου πει κάποιος. Την είδε ο ΙΕ. Και την είδε επιτέλους και η Ευρωπαϊκή Ένωση με καθυστέρηση ενός έτους. Και αρχίζει, ξεκινάνε πλέον και μιλάνε για επισητιστική κρίση στην Ευρώπη, στα χαμηλά εισοδηματικά νοικοκυριά. Έπρεπε δηλαδή να σκάσει το σπυρί εντελώς για να το συμπεριλάβουν και αυτό. Γιατί μέχρι τώρα, Γιώργο, το σοβαρότερο πράγμα από όλα αυτά, δηλαδή αυτή είναι μια πολύ κρυφή πληγή, την οποία δυστυχώς οι πολιτικοί δεν τη ζούνε, γιατί οι πολιτικοί δεν έχουν καμία σχέση με το λαό. Η σχέση των πολιτικών είναι με τους χορηγούς και τα ανώτερα επιχειρηματικά στρώματα. Οι μεν λένε στους δε, ανταλλάσσουν απόψεις, ζουν σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον και κανείς δεν παίρνει ούτε από την πλευρά της επιχειρηματικής ελίτ, ούτε και από την πλευρά της πολιτικής ελίτ. Δεν παίρνει το σαρκείο του να πάει να καθίσει ένα μήνα εκεί που πραγματικά χτυπάει η καρδιά της κοινωνίας, έξω στον κόσμο. Όχι με τις κάμερες, αυτά που βλέπουμε, που είναι όλα καλά, που ανακάλυψαν την κρίση μετά τις 24 Φεβρουαρίου, ένα χρόνο τώρα, όταν πέσανε οι πρώτες κανονιές στην Ουκρανία. Ανακάλυψαν τώρα την επισητιστική κρίση, ανακάλυψαν τώρα τι πρέπει να γίνει και έχω ξεχάσει ότι αυτά συμβαίνουν 2 χρόνια, 2,5 τώρα. 2,5 χρόνια συμβαίνουν αυτά. Η ενεργειακή κρίση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2020. Αλλά τότε όλους απασχολούσαν οι εμβολιαστικές καμπάνιες, τίποτα άλλο. Δεν είπα εγώ ποτέ να μην τους απασχολούν, αλλά μόνο αυτό τους απασχολούσε. Λοιπόν, έχουμε περάσει μια κρίση τεραστίων διαστάσεων όπου συνέβησαν αντίρροπα γεγονότα, αντίθετα οικονομικά γεγονότα που δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ. Πιο κράχ το 29 λέμε τώρα, πια δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ να υπάρχει απόλυτη πτώση όλων των τιμών στις 20 Απριλίου του 2020 και το πετρέλαιο τότε, υπενθυμίζω, είχε πάει και σε αρνητικές τιμές και από μείον $37 σε 1,5 χρόνο πήγε σύν $135. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Διαφορά. $170 αύξηση μέσα σε ένα χρόνο. Δεν είπε αυτά αν θεωρούσαμε ότι θα συμβούν, θα μπορούσαν να συμβούν σε μια περίοδο 10 χρόνων. Όχι σε 1,5 χρόνο. Και έρχονται τώρα εδώ όλοι και μας λένε άλλος για τα καλάθια, τα κανονικά, άλλος για τα καλάθια της Σαρακοστής, άλλος για τα καλάθια τα επιδόματα, άλλος για τα καλάθια τα επιδοματικά για τα καύσιμα και κανένας δεν κάθεται κάτω να μας πει πότε σκοπεύουν να δώσουν τέρμα σε αυτή την κρίση. Μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους μαζί, για τους 27. Είμαστε όλοι μαζί. Πότε σκοπεύουν? Μισό λεπτό, Γιώργο Αδαλή. Εδώ οι τιμές το τελευταίο διάστημα του φυσικού αερίου πάνε να αγγίξουν σε αυτή τη φάση, είμαι σαφής, τιμές προκρίσεις. Αμέ. Κάνω λάθος? Όχι. Μάλιστα. Δεν είναι τιμές προκρίσεις. Εντάξει, δεν είναι τιμές. Ναι, σωστά, γιατί... αλλά πάνε να τα αγγίξουν. Δεν είναι το χάλι που ήταν πριν 1,5-2 μήνες. Παρόλα αυτά... Να σου πω κάτι, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν λέμε πάνε να τα αγγίξουν, δεν εννοούμε 100% πάνω, διπλάσιες τιμές. Ναι, σωστά αυτό. Σωστό αυτό. Συγγνώμη, γιατί εδώ η παραπληροφόρηση που υπάρχει είναι, μπορώ να σου πω, χειρότερη από την παραπληροφόρηση που υπήρχε το 20, το 21 και το 22. Όπου μας υπόσχονταν ότι θα τερματίσει ο πληθωρισμός, ότι θα σκοτώσουν τον πληθωρισμό, ότι θα έχουμε ανάπτυξη τύπου V. Θα θυμάστε τους καυγάδες που έκανα τότε στους Αμερικούς και τους έλεγα: ποια ανάπτυξη τύπου V? L θα είναι ανάπτυξη. Γράμμα L. Και άμα τη δείτε, γράψτε με. Τότε υπόσχονταν σε μήνες το 20, ξαναυπόσχονταν το 21, ξαναυπόσχονταν το 22. Όλη την ώρα στείλουν τα μυαλά τους για να φευρίσκουν δικαιολογίες. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα.
Τι στην πραγματικότητα συμβαίνει? Στην πραγματικότητα συμβαίνει ότι δεν υπάρχει διάθεση από κανέναν να τερματιστεί αυτή η τετραπλή οικονομική κρίση. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν βλέπω διάθεση από κανέναν. Και έτσι θα οδεύουμε έως το 2030. Έτσι θα οδεύουμε. Τώρα που λες ότι πέσανε οι τιμές, ναι, η παραπληροφόρηση που υπάρχει. Να σου πω που υπάρχει. Το 2018 η τιμή του δείκτη TTF, του φυσικού αερίου, στην Ευρώπη ήταν 15-17 ευρώ. Πιο πριν ήταν και παρακάτω, είχε πέσει και σε μονοψήφια νούμερα. Έχει πάει και 3,5 ευρώ ο δείκτης TTF. Με συγχωρείτε, δηλαδή τα 50 και τα 45 σήμερα είναι λογική τιμή? Όχι, δεν είναι λογική, αλλά σε σχέση με το 150-160 καταλαβαίνεις. Και το 350. Μάλιστα, είχε. Μοιάζει μια αποκλιμάκωση, η οποία αν συνεχιστεί δεν θα ελεγχθεί κάπως η κατάσταση ή θα ανέβει απαλού? Αν μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, θα σου πω, γιατί πλέον όλα τα πράγματα κοιτάμε διαφορετικά. Διότι έχουν εμπλακεί νέες μεταβλητές, νέοι παράγοντες, οι οποίοι, εντάξει, μέχρι σε έναν βαθμό και εγώ κατανοώ ότι επειδή είναι πρωτόγνωρα πράγματα, κάποιοι πιθανόν να μην τα γνωρίζουν. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν συζητάμε κιόλας. Όπως είπες, οι χαμηλές τιμές αυτές ήρθαν στο φυσικό αέριο για ένα και μοναδικό λόγο, ο οποίος, αν βάλεις μάλλον όλους τους λόγους μαζί, αυτός που θα σου πω τώρα ζυγίζει 75%. Όποιον άλλο και αν του προσθέσεις δίπλα. Και είναι παρατεταμένη καλοκαιρία. Και βγαίνουν και πανηγυρίζουν, άκου τώρα, βγαίνουν και πανηγυρίζουν. Για πρώτη φορά, συμφωνώ σε ένα βαθμό με τον Δόκτωρ Φατίχ Μπιρόλ, τον Τούρκο, ο οποίος είναι διευθυντής του Διεθνού Οργανισμού Ενέργειας Πέδρα το Παρίσι, γιατί τον έχω ασκήσει δρυμία κριτική, γιατί και αυτός ήταν παλιότερα μέσα στην ομάδα όσων βλέπανε όνειρα θερινής νυχτός για ανάπτυξη τύπου ΒΕ και επαναφορά γρήγορα γρήγορα στην κανονικότητα. Τώρα φαίνεται συνήρθε. Ίσως κρίνεται η θέση του, δεν ξέρω. Ίσως είδε ότι ορθώνει ανάστημα ένα νέο τείχος σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρηματιών, οι οποίοι δεν συνηγορούν σε όλα αυτά τα οποία γίνονται, αλλά και αρχίζουν και φέρονται με σκεπτικισμό σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν πριν. Γιατί στο λέω αυτό τώρα? Διότι όταν βγαίνουν και πανηγυρίζουν ότι νικήσαμε την κρίση, ποια κρίση νικήσατε? Θυμάσαι το άρθρο που είχα κάνει κάποτε, Γκασμαγεδόν, όταν οι αγορές κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελά. Ναι, ναι. Τότε ήταν για την αύξηση. Τώρα είναι πάλι για τη μείωση. Πάλι για τη μείωση. Το ίδιο πράγμα ισχύει. Όταν οι αγορές κάνουν σχέδια, ο Θεός γελά. Και γιατί γελά? Διότι όσο κακό είναι να ανεβαίνει και να εκτοξεύεται η τιμή του φυσικού αερίου, το ίδιο κακό είναι να πέφτει κιόλας. Θα μου πεις, γιατί το λες αυτό, θα σου το εξηγήσω. Η διαφορά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι η πτώση της τιμής του φυσικού αερίου δεν προήρθε από κάποια άνοδο οικονομικής δραστηριότητας ή κάτι που κάναμε εμείς σωστά, αλλά επειδή δεν χιόνισε. Δεν είχαμε ακραία φαινόμενα, και θα σου πω ένα πολύ απλό πράγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Αν σήμερα λέμε, για παράδειγμα, σου παίρνω τώρα, ότι στην Αγγλία έχουμε, στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε 90 ημέρες επάρκεια σε φυσικό αέριο. Ξέρεις τι εννοούν όταν το λένε αυτό, Γιώργο? Εννοούν σε κανονική περίοδο. Όταν όμως μιλάμε για περιόδους υπερυψηλής έντασης ζήτησης σε φυσικό αέριο, αυτό το 90 γίνεται από 4 έως 9. Από 4 έως 9. Οπότε όλα οφείλονται στην καλοκαιρία ουσιαστικά, την παρατεταμένη. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, εκεί, σε ένα τεράστιο βαθμό, που το καλοκαίρι είναι μπροστά. Τώρα αρχίζει η περίοδος αναπλήρωσης. Μετά ξανά έχουμε χειμώνα, δεν τελειώσει ο χειμώνα, ούτε πάντα θα είμαστε τόσο τυχεροί. Αλλά το δεύτερο το οποίο υπάρχει, είναι, και αυτό είναι στρέβλωση, η τεχνητή μείωση της ζήτησης του φυσικού αερίου. Για προσπάθησε να καλέσεις κάποιον ως δημοσιογράφος και να το ρωτήσεις από τους πολιτικούς διαφόρων κομμάτων, κυβερνητικούς, αντιπολιτευτικούς κτλ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει νόρμα για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου?
Πώς δεν υπάρχει, υπάρχει. Επιχειρηματίες. Πρόσκειται σου λέει. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Να, λοιπόν, ναι. Άρα, διαμαρτύρονται άλλωστε οι επιχειρηματίες. Όταν εμείς λέμε ότι ξέρεις, μειώνουμε τη ζήτηση, αυτό τι σημαίνει. Ουσιαστικά ότι αποδεχόμαστε ότι μειώνουμε, έχει μειωθεί το βιωτικό μας επίπεδο. Αλλιώς γιατί να τη μειώσουμε. Λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, αν συνεχιστεί αυτή η μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου και την ίδια ώρα είναι υποκυνήγει ο άνθρακας, λιγνίτες, δεν είναι μία ή άλλη, δεν αυξάνει από εκεί το κόστος. Έχει πέσει η τιμή του φυσικού αερίου σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που είχαμε πριν 3 μήνες ή δεν έχει πέσει. 130-120 ευρώ η μεγαβατόρα. Έχει πάει σήμερα 45, αν θυμάμαι καλά αυτή που είδα το πριν. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Πείτε μου, τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος πέσανε? Όχι. Τότε. Έπεσε η επιδότηση από σήμερα με τις ανακοινώσεις. Μοιάζει η επιδότηση. Εγώ άλλο λέω. Δεν σταμάτησε να είναι, ας πούμε, πιο ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα. Λέω και την Ελλάδα μιλάω. Τι συμβαίνει εκεί, δηλαδή. Αυτά δεν πρέπει να συζητηθούν, αυτά τα πράγματα. Δεύτερον. Θέλετε να σας πω ένα κίνδυνο. Εγώ σας λέω ότι πέφτει. Θα σας αποκαλύψω κάτι τώρα, το οποίο εγώ πιστεύω ότι ελάχιστοι το έχουν συνεκτιμήσει στους υπολογισμούς τους. Και σε πολύ ψηλό επίπεδο, και κυβερνητικό και αντιπολιτευτικό. Έστω ότι πέφτει στα 30 ευρώ η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου. Έστω ότι πέφτει στα 20 ευρώ η μεγαβατόρα. Πώς εξάγεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος? Από το ακριβότερο ενεργειακό προϊόν που συμμετέχει στο μείγμα. Εάν πέσει η τιμή στα 20 και με δεδομένο ότι υπάρχει κάτι που ξανααυξάνεται, γιατί και αυτό ήταν αυξημένο, ξανααυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Λέγεται άνθρακας, λιγνίτης. Δηλαδή θα πέφτει η τιμή του φυσικού αερίου. Αλλά θα αυξάνεται η τιμή του άνθρακα, με αποτέλεσμα την τελική τιμή να την διαμορφώνει ο ακριβώς άνθρακας και όχι το φτηνό φυσικό αέριο. Άρα λες μια τρύπα στο νερό. Αυτό, αυτό σου λέω. Ναι, αυτό το πράγμα. Αυτό που έχουν φτιάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, τι να σου πω, δηλαδή, ό,τι πιο στρεβλό, ό,τι πιο ανόητο και ό,τι πιο αντικοινωνικό μπορούσε να σκεφτεί κάποιος νους. Να κάνω πήγαδο. Εδώ θα είμαστε και θα γυρνάμε γύρω-γύρω. Και θα συζητάμε, Γιώργο, και θα με καλείς και θα σου λέω τα ίδια πράγματα, αλλά με άλλους πρωταγωνιστές, πιθανόν κυβερνητικούς πολιτικούς, με άλλα προϊόντα, πιθανόν για το φυσικό αέριο, να σου λέω για τον άνθρακα. Σου είπα κάτι το οποίο, όχι ότι το φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει ως μια πιθανότητα, ότι είναι το μόνο σίγουρο ότι θα συμβεί εάν πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου. Λοιπόν, έτσι θα πάμε. Και, να πάμε πού δηλαδή? Στο 2030, εδώ 3 χρόνια αυτή τη στιγμή, ήταν που πρώτη φορά στη δικιά σου εκπομπή, Φεβρουάριος του 2020 ήταν, Μάρτιος δεν θυμάμαι, σου είπα ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου θα ζήσουμε μια δεκαετία κρίσης. Και ακόμα δεν είχαν έρθει καλά-καλά τα δικά μας, τα πρώτα lockdown, τα ενεργειακής κρίσης, είχαμε πει. Έχουμε 2023, έχουμε φάει το 30% της δεκαετίας, Γιώργο. Και αμφισβητεί κανένας, λέει κανένας, ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο μπορεί να χαλιναγωγηθεί? Από ποιον? Ποιος θα το χαλιναγωγήσει? Και όταν λένε κάποιοι ότι παρατήρησε αυτό το οποίο σε εμάς τους οικονομολόγους, δηλαδή, είναι πραγματικά μια βάσανος και είναι ένα πράγμα το οποίο μας πάει τα νεύρα, όταν γίνεται μια, ας το πούμε, ζημιά, μια κρίση, δηλαδή όταν έχουμε μια άνοδο τιμή, μια εκτόξευση στις τιμές, στα αγροτικά προϊόντα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, σε οτιδήποτε. Τότε φταίει, ποιος φταίει για τους πολιτικούς? Φταίει η παγκόσμια, πώς το λένε, η παγκόσμια αυτή στιγμή στην οποία ζούμε αυτή την κρίση. Αλλά όμως όταν πέφτουν οι τιμές, δεν ξέρετε τώρα τι γίνεται, τότε μας ζητά να τους δώσουμε συγχαρητήρια διότι είναι αποτέλεσμα των πράξεών τους. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα? Και τα, δηλαδή η μεν κυβέρνηση όταν ανεβαίνουν τα πάντα λέει φταίει η παγκόσμια κρίση, η αντιπολίτευση λέει φταίτε εσείς.
Όταν πέφτουν, η κυβέρνηση τα αλλάζει και λέει: α, εμείς είμαστε που με την πολιτική μας καταφέραμε και μειώσαμε τις τιμές. Η ιδέα αντιπολίτευση αλλάζει αυτό το τροπέριο και λέει: φταίει, δεν το κάνατε εσείς, φταίει η παγκόσμια οικονομία που ανεβαίνει. Αυτό, συγγνώμη. Πώς να τους το πούμε να το καταλάβουν. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο αθυρόστομος. Δηλαδή, είναι ο ορισμός του βλαχομπαρόκ αυτό το πράγμα. Είμαστε στον τρίτο χρόνο αυτή τη στιγμή της κρίσης και δεν έχει αλλάξει τίποτα και χειροτερεύουν τα πράγματα. Και κάποιοι ονειρεύονται ότι θα ανέβουν στις καρέκλες και θα μας δώσουν λύσεις. Τι λύσεις? Η λύση δεν μπορεί να μας τη δώσει ο ένας ή ο άλλος. Όλοι μαζί πρέπει να κάτσουν κάτω και να στύψουν το κεφάλι τους και να βρουν μια ενιαία λύση. Να διαχειριστούν την κρίση αμοιβαία. Γιατί να υπάρχουν. Δεν το έχω καταλάβει. Γιατί να υπάρχει δηλαδή, ας πούμε, το μοντέλο Ισπανίας και Πορτογαλίας και εμείς να έχουμε ένα δικό μας Ευαγγέλιο? Γιατί εμείς να απαγορεύεται να εισάγουμε πετρέλαιο από την Ρωσία, αλλά η Βουλγαρία να επιτρέπεται να το διηλύσει και να το εξάγει στην Ουκρανία κιόλας? Ναι, μας το είπες την προηγούμενη φορά. Ναι, αυτοί οι διαχωρισμοί γιατί να υπάρχουν, δεν το κατάλαβα εγώ δηλαδή. Το ίδιο πράγμα έγινε και προχθές πάλι με την ιστορία με το πλοίο το οποίο έχουν κατασχέσει οι Αλβανοί με το τάνκερ. Με το τάνκερ. Ναι, ναι. Μας τα λένε μισά, Γιώργο, τα πράγματα. Γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει. Γιατί δεν τα μαθαίνουν μισά? Θες να πεις δύο κουβέντες γι' αυτό? Ναι, γιατί να μισά. Δεν έχω πρόβλημα. Ούτως ή άλλως μίλησα για δημόσια στην Κύπρο που με καλέσαν την Παρασκευή στο ράδιο πρώτο. Εδώ είναι να τρελαίνεσαι. Να σου πω κάτι. Οι εφοπλιστές δεν είναι καλά παιδιά. Αλλά στους δύσκολους καιρούς ζήσανε εκατοντάδες χιλιάδες οικογενειών με μισθούς που δεν έχουν καμία σχέση με τους μισθούς της ταιριάς. Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι εφοπλιστές είναι καλοί ή ότι όλοι είναι κακοί κτλ. Και ούτε θέλουν να δικαιολογήσουν. Κάτι που διάβασα ότι θέλουν να δικαιολογήσουν τους εφοπλιστές, δεν θέλουν να δικαιολογήσουν τους εφοπλιστές. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εδώ σε αυτή τη χώρα με τους τόσους δημοσιογράφους ειδικευμένους στην ναυτιλία, με τους τόσους δημοσιογράφους ειδικευμένους στο ναυτιλιακό ρεπορτάζ δηλαδή και τους ανθρώπους που ασχολούνται, δεν βρέθηκε ένας να μας πει την αλήθεια. Ενώ η αλήθεια έχει παρουσιαστεί και στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Τι συνέβη εδώ με το τάνκερ που εγκλώβησαν οι Αλβανοί? Η ιστορία, πρόσεξε να δεις τώρα, ήταν ότι αυτό που πέρασε στον κόσμο και διόρθωσέ με, ζητάω συγγνώμη αν κάνω κάποιο λάθος, αυτή την αίσθηση έχω. Ότι ένα τάγκερ το οποίο πήγε στο Λακωνικό, πήγε στον κόλπο εκεί, μπήκε στο λιμάνι της Καλαμάτας, πήρε πετρέλαιο από ένα άλλο τάγκερ και έφυγε πάνω στην Αλβανία, όπου οι Αλβανοί έκαναν έλεγχο στα χαρτιά του πλοίου και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για λαθρέο. Και βγαίνει χτες το Bloomberg και με βάση αυτό το αποτέλεσμα, το ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε, κυρίως από εμάς κυκλοφόρησε δηλαδή, βγαίνει και λέει ότι η Ελλάδα βοηθάει τους Ρώσους στην, πώς το λένε, στην παράνομη διακίνηση παρά τις κυρώσεις. Να σπάσουν το εμπάργιο, ναι. Πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Λοιπόν, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να ρωτήσει όλους αυτούς που κάνει, το Reuters το ξεκίνησε αυτό, να τους ρωτήσει καλά, αυτό το πλοίο, το οποίο εγώ παραδέχομαι και το αποκάλυψα ότι ήταν καταχωρημένο στην Κύπρο, σε μια εταιρεία με έδρα την Κύπρο, αλλά το συγκεκριμένο πλοίο, και μιλάω τον Grace Felix, ήταν γερμανικό όλα αυτά τα χρόνια, είχε γερμανική ιδιοκτησία, με διαχειριστή μια νορβηγική εταιρεία και μετά από αυτές βρέθηκε να είναι στην Κύπρο. Μάλιστα, με αλλοδαπή διευθύντρια. Ωραία, εντάξει. Γιατί σταματάει εκεί η ιστορία? Ήρθε αυτό το πλοίο, λοιπόν, λέει μέσα στην Καλαμάτα. Ψεύδος, δεν μπήκε μέσα στο λιμάνι της Καλαμάτας. Ήτανε 7 ναυτικά μίλια εκτός, που εκεί δεν έχει δικαιοδοσία. Δεν είμαστε πειρατές, όπως οι Τούρκοι ή κάποιοι άλλοι, να πηγαίνουμε στα διεθνή και να κάνουμε ρεσάλτα ή ελέγχους. Ήταν πολύ πίσω από τα 6 ναυτικά μίλια. Και θα σε ρωτήσω, λοιπόν, πού βρήκε το πετρέλαιο? Μόνο του ήρθε? Έπεσε από τον ουρανό? Κάποιο άλλο πλοίο το έφερε, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Λοιπόν, γιατί δεν μας λένε ποιο ήταν το άλλο πλοίο το οποίο έφερε στο Μεσοπέλαγα και έκανε τη μετάγγιση? Γιατί κανένας δεν μιλάει
Και δεν λέει ότι εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ μπορώ να πω το όνομα του πλοίου και να που έκανε τη μετάγγιση. Γιατί δεν μας λένε ότι το πλοίο αυτό που έφερε το ρωσικό πετρέλαιο έξω από τα ελληνικά σύνορα, έξω από την Καλαμάτα, είναι τουρκικό. Και ονομάζεται Φιντάν. Και ανήκει στη SDMC Group. Αυτό είναι το όνομα της τουρκικής εταιρείας. Συγγνώμη δηλαδή. Και είναι, σου πω γιατί είναι λογικό. Δηλαδή, αφού έγινε μετάγγιση, γιατί λέω λένε την μισή αλήθεια και κανένα δεν σκέφτεται ότι το Grace Felix, το νορβηγικό γερμανικό που τώρα είναι υποκυπριακής διαχειρίστρια, είναι Κυπριακή στην Κύπρο, ας πούμε, ενώ αυτό έχει σημαία Λιβερία, τρεχαγύρευε, ήταν εκεί ημέρες. Και έγινε, λέει, μετάγγιση. Μα δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει ποιος την έκανε τη μετάγγιση, ρε παιδιά. Ποιος το έφερε εκεί πέρα. Και εφόσον είναι τουρκικό και το έφερε από τον Νοβοροσίσκ, καλά, στα στενά που πέρασε οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να το ελέγξουν. Ή δεν ξέραν τι είναι. Ή μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Άρα αυτό που λέγανε τα αμερικανικά δίκτυα που κατανόμαζαν, γιατί μου στέλνει εδώ ακροατής, συγκεκριμένα Έλληνες εφοπλιστές πίσω από αυτό, ναι, δεν ισχύει. Τι να σου πω, άμα Έλληνες εφοπλιστές έχουν το Φιντάν που το έφερε και η SDMC Group που είναι τουρκική, ανήκει σε Έλληνες εφοπλιστές, τι να σου πω. Γιώργο, εγώ δεν έχω τέτοιες πληροφορίες. Θέλω κλείνοντας να σε ρωτήσω αυτό που με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Εδώ ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τελειώνει. Βάζει κάθε πλευρά νερό στο μήλο της. Στο μήλο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στα ενεργειακά η Ευρώπη είναι συντρίμμα διάμ. Ασχέτως το τι λέει. Ένα βήμα μπρος, δέκα πίσω. Άλλωστε είχε και μια διαχρονική πολιτική περιορισμού του φυσικού αερίου που δεν της βγήκε και τώρα είπε συγγνώμη λάθος, αλλά και πάλι με το λάθος πώς το καλύπτει κανείς δεν ξέρει. Λες για επισιτιστική κρίση. Το διατάφτα λοιπόν είναι ποιο, ότι έχουμε μπει σε ένα σπιράλ κρισιακών φαινομένων από το οποίο δεν πρόκειται να βγούμε. Αν δεν γίνει αμοιβαία διαχείριση της κρίσης, πώς θα βγούμε. Πώς θα βγούμε. Δηλαδή, το ένα το κομμάτι, δηλαδή το κομμάτι της πανδημίας, ας πούμε, λειτουργήσε και μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν μερικές εβδομάδες, με διαχειριστή την Κίνα, η οποία επιβάλλοντας τα lockdown, τα συγκεκριμένα, ουσιαστικά τι έκανε, μείωνε τις τιμές προς τα κάτω και έκανε τους άλλους να ξεσηκώνονται. Και κατά ένα περίεργο τρόπο, δεν είμαι συνωμοσιολόγος, εγώ σου παραθέτω χρονικά τις στιγμές και ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα του, η Κίνα έκανε άρση με τον του καθεστώτος lockdown και των περιορισμών. Πλήρωσε και μέχρι και τον διόρθωσε πάλι αν κάνω λάθος, τον αριθμό με τον νεκρών, άλλαξε τρόπο και μεθοδολογία που τον μετρούσε. Είναι έτσι δεν είναι. Έτσι. Κάνω κάποιο λάθος. Έτσι. Είναι έτσι δεν είναι. Χρονικά λοιπόν αυτή η οβιδιακή αλλαγή της Κίνας και η μεταστροφή της κατά 180 μοίρες συμπίπτει, ξέρεις με πότε. Χρονικά με τις δύο εβδομάδες που έφτασε το όριο πλήρωσης των δεξαμενών πετρελαίου και φυσικού αερίου πάνω από το 95%. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, επειδή τα έχουμε συζητήσει αυτά τι συμβαίνει και τα έχουμε ζήσει αυτά τι συμβαίνει όταν την κάνουν δεξαμενές και δεν έχεις που να το βάλεις και τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά να καθίσει ο κόσμος να τα βάλει κάτω και να τα σκεφτεί. Διότι, ναι, από ένα σημείο και μετά η πανδημία και η διαχείριση της πανδημίας και εργαλειοποιήθηκε και οπλοποιήθηκε από πάρα πολλά μέρη της αγοράς ενέργειας. Εδώ όμως τώρα, αν πούμε ότι αυτό το πράγμα σιγά σιγά αέρεται και φεύγει από τη μέση, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, μένουν, όπως πολύ σωστά είπες, και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μένει η επισιστική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και μένει η ενεργειακή κρίση. Διότι ναι, μπορεί να πέφτουν οι τιμές του αργού, αλλά σε σένα από τους πρώτους είχα πει στη δικιά σου την εκπομπή ότι θα έρθει η μέρα και το είχα πει πέρυσι τα τέλη του φθινοπόρου σε εκπομπή. Θα έρθει η μέρα που θα πέφτει το πετρέλαιο, θα πέφτει το φυσικό αέριο, αλλά οι τιμές των καυσίμων και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος δεν θα πέφτουν. Μάλιστα. Γίνεται ή δεν γίνεται. Θέλω πριν κλείσουμε να σου πω ότι μου λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, αν συνεχιστεί η κρίση θα υπάρξει και νέα πανδημία και με βάση την τελευταία ανακοίνωση του ΠΟΗ και Παγκόσμιο Υπουργείο Υγείας, στο οποίο θα πρέπει να υπακούμε όλοι, καθώς με βάση τη νέα οδηγία του ΠΟΗ θα είναι υπεράνω των συνταγμάτων. Ένα. Δύο. Ο καπετάν Τάσος επανήρθε.
Μεταφορτώσεις πλοίο με πλοίο δεν γίνονται εντός λιμενικών περιοχών, εκτός και αν το πλοίο παραλαμβάνει είναι φορτογκίδα. Άρα κινείται μόνο εντός λιμένος, λέει. Σωστά. Τι είπε? Μεταφορτώσεις πλοίο με πλοίο δεν γίνονται εντός λιμενικών περιοχών, εκτός και αν το πλοίο παραλαμβάνει είναι φορτηγίδα, άρα κινείται μόνο εντός λιμένος. Ορθά. Αλλά όμως. Δύο. Κατάσω να πω ότι το ρεπορτάζ, η ανταπόκριση του Reuters, αν πείτε να τη διαβάσετε, αναφέρει ξεκάθαρα ότι έγινε μεταφόρτωση στο λιμάνι της Καλαμάτα. Μάλιστα. Δεν το είπα εγώ αυτό. Δύο. Τα πλοία έχουν γεμίσει με ρωσικά πετρέλαια, τα οποία τα ξεπλένουν τα δηληστήρια ανά τον κόσμο, λέει. Τα ξέρει καλά. Σε αυτά δούλευε, σε καζάδικα δούλευε. Τρία. Γιατί δεν μιλάει κανείς για την παράλληλη ναυτιλία που χτίζεται από Ινδούς με ρωσικά κεφάλαια με μεταχειρισμένα πλοία 15 ετίας σε πανάκριβες τιμές για να κουβαλάνε φορτία Ρωσία, Ιράν, Βενεζουέλα και να ξεφορτώνουν Ινδίες και Κίνα. Αυτό είναι ο σκιώδης τόλος. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. Εντάξει, εμείς το λέμε καμιά φορά έτσι και όμορφα. Μην έχουμε άλλο είδος παρεξηγήσεις από αρχές κτλ. Αυτό γίνεται. Γιατί έχουν πάρει το δίζελ, το πετρέλαιο κίνησης, οι αμόλυβδοι έχουν πάρει την ανιούσα? Γιατί έχουμε βάλει τώρα μεσάζοντες. Δηλαδή έχουμε καταργήσει το αργό πετρέλαιο της Ρωσίας και έχουμε βρει τώρα το κόλπο και τα στέλνει η Ρωσία στην Κίνα, στην Ινδία, στην Ινδονησία, όπου μπορείς να φανταστείς, τα διηλίζουν αυτοί και τα πουλάνε με καπέλο σε εμάς. Βάλε και εκεί πάνω ότι άλλο να φέρεις ένα φορτίο σε 4 μέρες από την Πορτόβα για που είναι δίπλα η Βόρεια Ευρώπη, ή σε 2 μέρες από το Νοβοροσίσκ στην Νότια Ευρώπη, και άλλο να θες 30 μέρες που ξέρει σίγουρα ο καπετάγιος, 30 μέρες τουλάχιστον για να το φέρεις από την Κίνα ή από την Ινδία στη Νότια και στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν τα ίδια τα ναύλα? Πώς θα το κάνουμε? Αυτά όμως έρχονται και προστίθονται καπέλο στην τελική τιμή. Δεν μας τα χαρίζει κάποιος. Λοιπόν, και γι' αυτό και βλέπεις ότι τώρα, ενώ είχαν πέσει οι τιμές και είχαμε επανέλθει στα κανονικά επίπεδα των ναύλων για τα πλοία LNG carriers και τα tankers του πετρελαίου, θα αρχίσουν και ξανανεβαίνουν πάλι. Δηλαδή ξαναπάμε πάλι, άντε ξανά από την αρχή πάμε. Γιατί δεν μπορούν να βρουν και δεν θέλουν να βρουν, από ό,τι αποδεικνύεται, να κάνουν μια διαχείριση της κρίσης, μια αμοιβαία προσπάθεια. Γι' αυτό και δεν ακούς ποτέ τη λέξη ειρήνη. Εγώ έχω να την ακούσω κανένα χρόνο αυτή τη λέξη. Κάποιοι από εδώ και από εκεί ψελίζουν, τι μου λες, και εν πάση περιπτώσει, ναι, okay, είναι η κατάσταση, την ξέρουμε πια τι γίνεται στην Ουκρανία, ξέρουμε τι γινόταν πριν, ξέρουμε τι έγινε το 2014, ξέρουμε τι θέλει ο ένας, ξέρουμε τι θέλει ο άλλος. Δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί να μην υπάρχει, ας πούμε, μια συμφωνία σε μια κατάπαυση του πυρός. Εγώ διάβαζα ένα άρθρο από έγκυρο περιοδικό, το οποίο έλεγε ότι ένας στρατιώτης καινούριος που πηγαίνει στο πεδίο μάχης, είτε Ρώσος είτε Ουκρανός, κατά μέσο όρο έχει 4 ώρες ζωής. 4 ώρες ζωής, αυτό έγραφε, ναι. Αυτή ήταν η ανάλυση. Είδα μια ανάλυση. Δηλαδή, φανταστείτε στην τώρα. Στην πρώτη γραμμή ζει 4 ώρες. Τελεία. Ναι. Το διάβασα σε έγκυρο περιοδικό. Και λέω, με συγχωρείτε, αυτό δεν συγκινεί κανέναν για να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να βρεθεί. Να γίνει μια αμοιβαία, καταρχάς να γίνει μια κατάπαυση του πυρός. Πώς θα κάτσουν να συζητήσουν όταν σφυρίζουν οι βόμβες? Και για να γίνει μια κατάπαυση του πυρός, να υπάρχει ένα δείγμα ότι εδώ κάποιοι θα συζητήσουν. Λοιπόν, όταν ο ένας κουβαλά όπλα από αριστερά και δεξιά και τα βάζει και τα παρατάσει στη δυτικά της Ρωσίας, όταν ο άλλος ψάχνει να βρει συμμάχους με την Κίνα και αυτά. Δηλαδή, πού είναι οι υπόλοιποι όλοι? Και καλά, κάποιοι που μπορεί να είναι μακριά γεωγραφικά και να θέλουν ένα πόλεμο, ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με συμβατικά όπλα. Εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι, δηλαδή δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, εκτός κι αν έγινε κάτι και δεν το πήρα χαμπάρι, δεν ξέρω. Έχεις ακούσει εσύ που είσαι ο εμπειρότατος όλος της αναλύσης κάποιον να συζητάει για ειρήνη? Κάποιον από τους ηγέτες εννοώ, έτσι, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συζητάει για ειρήνη? Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα σου πω, θα σου απαντήσω με άλλη υπόθεση και θα καταλάβεις τι εννοώ. Αν συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι ανάλογο, για παράδειγμα με την υπόθεση Πολάκη, τα ΜΜΕ θα πρόσφεραν μέχρι και χρήματα για μια συνέντευξή του. Στην Ελλάδα στείνονται πάνελ και συζητούν για τον Πολάκη, δεν λέω αν έχει δίκιο ή αδικό, συζητούν για τον Πολάκη απουσία του ίδιου.
Αυτό σου απαντάει και σε αυτό που μου είπες περί ειρήνης. Σιγά που ασχολούνται όλοι με αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Όπως πολύ σωστά όπως είπες για την υπόθεση του Πολάκη, όλα αυτά πρέπει να ισχύουν από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, η ελευθερία έκφρασης, την οποία εσύ η δημοκρατικότητα και ο σταθμός παρέχεται ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν στο ίδιο δύο ώρα της εκπομπής τελείως διαφορετικές απόψεις, αυτό θα πρέπει να το κάνουν όλοι. Και η μεν και η δε, διότι θα σου υπενθυμίσω και δεν τρέπομαι να το πω, ότι με περίοδο ΣΥΡΙΖΑ εγώ συνελήφθη, διότι είχα την εντολή από την εφημερίδα με την οποία εργαζόμουν τότε, μετά σταμάτησα, να καλύψω το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ. Και συνελήφθη. Επειδή τόλμησα να πάω εκεί μόνο μου, χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Εγώ είπα, όλοι οι δημοσιογράφοι καταδίκη όταν τους γίνεται επίθεση. Όλοι. Όχι αλακάρτ. Αυτό είπα. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Αδαλή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Για μια φορά ακόμη.